Πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, να δούμε τι σημαίνει και που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλο. Καλημέρα, τι γίνεται, τίθεται θέμα ηγεσίας, κύριε Παπά? Δεν άκουσα εγώ κάτι τέτοιο από κανέναν και θεωρώ ότι θα ήταν και παράλογο να τεθεί θέμα ηγεσίας τη στιγμή που τέθηκε, ξανατέθηκε, τη στιγμή που αυτόν τον πρόεδρό μας, τον Στέφανο τον Κασελάκη, δεν τον έχουν αφήσει να αναπνεύσει στην πραγματικότητα από τη στιγμή που εξελέγει. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από όλη αυτή την έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία είναι νοσηρή, θα πω, και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Προκαλεί απέχθεια, προκαλεί απέχθεια. Γιατί το κάνουν αυτό, κύριε Παπά, και ποιοι το κάνουν? Το κάνει η ομάδα Τσίπρα? Το κάνει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός από το παρασκήνιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συνηθίσει για τα πολλά χρόνια, όλα τα χρόνια στην ουσία της ύπαρξής του, να λειτουργεί με τάσεις, φράξιες, με μια λειτουργία η οποία δεν συνάδει με ένα σύγχρονο κόμμα το οποίο πρέπει να παράγει πολιτικές. Και νομίζω ότι αυτό το πλήρωσε πολύ σκληρά. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας το πλήρωσε και την προσπάθεια που έκανε για διεύθυνση. Δεν απαντάτε όμως. Ο κύριος Τσίπρας εξαπολύει οι επιθέσεις από το παρασκήνιο γιατί... τι νόημα είχε αλλιώς? Θέλει να οικονομεύσει τον αρχηγό. Ακριβώς, τι νόημα είχε αλλιώς η αναφορά του Προέδρου? Απαντώ ότι είναι μια συνολική λειτουργία η οποία δεν αφορά μόνο, δεν αφορά τον τέος πρόεδρο, ας πούμε, ούτε καν αποκλειστικά, ούτε μόνο αυτόν. Αφορά μια συνολική συνήθεια. Εδώ και ο κύριος Πολάκης χθες εξαπέλυσε Μύδρους. Ακούσατε τον κύριο Πολάκη, που τα έβαλε και αυτός με τον κύριο Κασελάκη. Τον άκουσα, από ό,τι άκουσα έκανε μια συγκεκριμένη κριτική η οποία θεωρεί ότι ο πρόεδρος μπορεί να βελτιώσει κάποια πράγματα και αυτό νομίζω το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Θέλω να πω, λάθη κάνουν όλοι οι άνθρωποι και δεν, ούτε ο κύριος Κασελάκης ούτε κανείς δεν διεκδικεί το αλάνθαστο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω το κρίσιμο είναι να δούμε ότι πρέπει να βγήκαμε δεύτερο κόμμα, τα καταφέραμε και συμπεριφερόμαστε σαν να μην έχουμε αυτοπεποίθηση. Σαν να μην είμαστε εμείς που μπορούμε να οδηγήσουμε. Μα γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί έχουν αρχίσει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, έχουν αρχίσει τα όργανα. Βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ακόμα δεν έχει ανοίξει η περπατησιά. Το κόμμα ακόμα δεν έχει προλάβει και ο ίδιος ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, να ξεδιπλώσει και ο ίδιος τις αρετές του, τα σχέδιά του, το στίγμα του κτλ. Και έχει αρχίσει το πριόνισμα, κύριε Παπά. Ακριβώς. Άρα αυτό το οποίο είπε είναι δίκαιο, αυτό το οποίο λέει ο Στέφανος Κασελάκης. Τέλος τα παιχνίδια, τέλος οι κύκλοι, οι διαρροές και αφορά, αν θέλετε, και τον ίδιο. Θέλω να πω, αφορά τους πάντες μας, τους πάντες στο κόμμα. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για όλη αυτή την μιζέρια, την εσωστρέφεια, την αυτοπροσφορά πια στο Πασόκ. Λες και το Πασόκ, ας πούμε, είναι έτοιμο να δεχτεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή λες και δεν μπορούμε εμείς που βγήκαμε δεύτεροι να καταφέρουμε να πείσουμε τον κεντροαριστερό κόσμο ότι έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, μια πιο σύγχρονη πρόταση. Τη στιγμή που βγήκαμε πρώτοι στα αστικά κέντρα, τη στιγμή που βγήκαμε πρώτοι στα νεανικά κοινά. Άρα τι θέλουν, να τον θέσουν σε ομιλία, ο κύριος Τσίπρας θέλει να τον θέσει σε ομιλία, να του επιβάλλει το πλαίσιο λειτουργίας, να τον αμφισβητήσουν, τι θέλουν? Το βάζετε μόνο στον κύριο Τσίπρα? Εγώ δεν θεωρώ. Στον κύριο Τσίπρα απευθύνθηκε ο πρόεδρός σας, κύριε Παπά μου. Στον κύριο Τσίπρα είπε σταμάτα να με υπονομεύεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η πηγή του κακού του ΣΥΡΙΖΑ. Η πηγή του κακού του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κακός του εαυτός. Είναι αυτή η νόσος του φραξιονισμού και της διχόνοιας η οποία υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, αυτό το οποίο κάλεσε τον τέος πρόεδρο να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης είναι να εγγυηθεί την ενότητα του κόμματος και να περιορίσει όλες αυτές τις φωνές που εξ ονόματος του Αλέξη Τσίπρα δρούνε υπονομευτικά. Και του λέει, τέλος τα παιχνίδια, πάμε όλοι μαζί και όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε εξ ονόματός σου και όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν κατάχρηση, καταχρηστικά σε χρησιμοποιούνε, βάλε ένα τέλος σε όλα αυτά και μην ενδεχομένως υποδαβλίζετε αυτό το πλαίσιο με προσκλήσεις στη Νέα Αριστερά. Εδώ μας είπε, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι υπονόμευαν τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι υπονόμευσαν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα για διεύρυνση στην κέντρο αριστερά, οι ίδιοι άνθρωποι προσκλήθηκαν στο Ινστιτούτο τους στη συνέχεια. Τι μήνυμα δίνει αυτό στον κόσμο πραγματικά? Κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.